την καλύτερη εικόνα των τελευταίων ετών, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα την απογοητευτική κατάσταση της οκταετίας 1996-2004, παρουσιάζουν σήμερα οι λίμνες Κορώνια και Βόλβη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δορυφορικής παρατήρησης αλλά και των επίγειων μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του διοσυναριακού προγράμματος Wet Aid, η κατάσταση των δύο λιμνών είναι ικανοποιητική από άποψης ποσότητας αλλά και ποιότητας υδάτων. Σήμερα, παρόλο ότι είμαστε σε περίοδο κρίσης, η Κορώνια έχει το μεγαλύτερο βάθος. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Βόλβης μας δείχνουν ότι δεν έχουμε τους αβιωτικούς εκείνους παράγοντες που μπορούν να συντρέξουν και να έχουμε, όπως είχαμε προπενταετίας, θανάτους ορνηθοπανίδας. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε έναν δρόμο που τουλάχιστον τα δεδομένα παρακολούθησης μας αφήνουν αισιόδοξους στο να τεκμηριώσουμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα χρήματα τα ευρωπαϊκά που δαπανήθηκαν δεν πήγαν τελείως χαμένα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν την πορεία των δύο λιμνών, πλέον το έδαφος είναι πρόσφορο ώστε να προχωρήσει η δεύτερη φάση του Master Plan που εκπονήθηκε για την ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής των λιμνών. Λόγω των πιέσεων της περιοχής που είναι κυρίως αγροτικές και κτηνοτροφικές, θα πρέπει να παρακολουθούνται θρεπτικά συστατικά, οργανικοί ρυπαντές που προέρχονται από φυτοφάρμακα, αλλά και βέβαια και τα αστικά λίμματα, οργανικοί ρυπαντές που υπάρχουν στα αστικά λίμματα και εκβάλλονται στις δύο λίμνες. Είμαστε σε συνεργασία και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έτσι ώστε στις καινούργια χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα ανοίξουμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο της χρήσης αυτών των δεδομένων των οποίων συλλέγουμε και τη δυνατότητα μιας πολιτικής η οποία θα είναι επωφελίας και του υδάτινου περιβάλλοντος όπως στις λίμνες Βόλβης και Κορώνιας και ευρύτερα στην προστασία του περιβάλλοντος για την περιοχή. Τα αποτελέσματα του έργου Wet Aid παρουσιάστηκαν σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΔΕΑ του Απιθύτα.